Okay, super. Ωραία. Λοιπόν, στο σύντομο αυτό περιστατικό θα προσπαθήσω αφενός με να αναδείξω την αξία της μαγνητικής τομογραφίας σαν ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να αναδείξει την βλάβη, την βλάβη κατάλυση την οποία εφαρμόζουμε εμείς προκειμένου σε μια εστιακή κοιλιακή ταχυκαρδία, αλλά και αφετέρου να αναδείξω κάποιες ενδεχόμενες μελλοντικές εφαρμογές της μαγνητικής τομογραφίας πάνω στην επεμβατική ηλεκτροφυσιολογία. Πρόκειται για ένα περιστατικό όπου μία γυναίκα ηλικίας 49 ετών, χωρίς προηγούμενο καρδιακό ιστορικό, εμφανίστηκε στα επίγοντα ενός περιφερειακού νοσοκομείου με μία ευνίδια έναρξη αισθήματος παλμών, το οποίο συνοδευόταν από ζάλι, προσυγκοπητική κατάσταση και γενικά αδυναμία. Εδώ βλέπετε το καρδιογράφημα με το οποίο εμφανίστηκε στα επίγοντα. Εύκολα κανείς μπορεί να διακρίνει ότι μιλάμε για μια μη εμένουσα κοιλιακή ταχυκαρδία με μια μορφολογία προσομοιάζουσα με μπλοκ αριστερού σκέλους, έναν ανώτερο άξονα, θετική την ένα, και αν δείτε τις προκάρδιες απαγωγές, σε όλες περίπου υπάρχει QS, εκτός από την V2 που υπάρχει μορφολογία RS. Η προσπάθεια να αναταχθεί η ταχυκαρδία ήταν πολύ δύσκολη. Χρησιμοποιήθηκαν διάφοροι ενδοφλέβοι παράγοντες, αντιαρρυθμικοί παράγοντες, μεταξύ των οποίων εσμολόλη και τελικά αμοιοδαρώνη, η οποία θα λέγαμε ότι ελαφρά μετάλλαξε την κοιλιακή αυτή ταχυκαρδία σε μία προσομοιάζουσα προς την πρώτη ταχυκαρδία, όπου παραμένει το μπλοκ αριστερού σκέλους, παραμένει ο ανώτερος άξονας και η θετική ένα, αλλά όπως βλέπετε το σημείο μετάπτωσης έχει πλέον μεταφερθεί στην V6, η οποία είναι θετική. Εδώ παραθέτω και την κλινική ταχυκαρδία για να συγκρίνεται ανάλογα. Η ασθενής υποβλήθηκε φυσικά στις αυτονόητες εξετάσεις, εξέταση αίματος όπου δεν έδωξε κινητοποίηση ενζήμων, ο υπερηχογραφικός έλεγχος ήταν φυσιολογικός, υπήρξε μια ύφεση της ταχυκαρδίας που έδωσε την ευκαιρία να γίνει σε επίγοντα βέβαια χαρακτήρα μια στεφανιογραφία η οποία ήταν φυσιολογική και θα έλεγα με έναν ημιεπίγοντα η μία επίγουσα ακολουθία έγινε και μία μαγνητική τομογραφία, η οποία δεν ανέδειξε κάποια δομικού τύπου διαταραχή στην καρδιά. Έτσι, η ασθενής αυτή παραπέμφθηκε στο νοσοκομείο μας, στο ηλεκτροφυσιολογικό εργαστήριο, για περαιτέρω διερεύνηση και ενδεχόμενη κατάλυση. Εδώ βλέπετε την ταχυκαρδία στο εργαστήριο, η οποία εύκολα εισήχθη με λίγο ισοπρεναλίνη. Όπως βλέπετε, είναι μια ταχυκαρδία η οποία μοιάζει απολύτως με την κλινική ταχυκαρδία. Και ακολούθως έγινε μια χαρτογράφηση της ταχυκαρδίας με το σύστημα Navex, όπου διαπιστώθηκε μια εστιακού τύπου ταχυκαρδία, με προημότερη εκπόλωση στο κατώτερο πίστιο τείχωμα της δεξιάς κοιλίας. Εδώ βλέπετε αριστερά το χάρτη της προημότερης εκπόλωσης, δεξιά την θέση των καθετήρων όπου έγινε η εφαρμογή της ενέργειας και εδώ κάτω σχηματικά πώς είναι περίπου η δεξιά κοιλία και πού περίπου βρίσκεται και η θέση των θυλοειδών μειών, του διαφραγματικού, του πρόσθιου και του οπίσθιου θυλοειδή μη της δεξιάς κοιλίας. Στη θέση αυτή πράγματι υπήρχε μια αρκετά σημαντική προημότητα, περίπου 32 μιλισεκόν. Μάλιστα, εάν παρατηρήσετε, θα δείτε ότι στο φλεβόκομβο, πριν αρχίσει το επεισόδιο της μη εμένουσης κοιλιακής ταχυκαρδίας, υπάρχει ένα χαμηλό δυναμικό, το οποίο στη συνέχεια με την έναρξη της κοιλιακής ταχυκαρδίας έρχεται μπροστά από το οξύχμο ενδοκαρδιακό ηλεκτρόγραμμα, με αποτέλεσμα, όπως σας είπα, να έχουμε μία προημότητα στα 32 μιλισεκόντ. Στο σημείο αυτό έγινε η εφαρμογή ενέργειας
η ταχεία αυτή, η κοιλιακή ταχυκαρδία, άρχισε να γίνεται πιο αργή και μάλιστα η πιο αργή ταχυκαρδία άρχισε να προσομοιάζει προς την δεύτερη ταχυκαρδία, η οποία είχε προκληθεί με την χορήγηση αμυοδαρώνης, και τελικά έχουμε την αποκατάσταση του φλεβοκόμβου. Τώρα, εμείς βέβαια ανατομικά δεν μπορούσαμε να ξέρουμε πού ακριβώς ήμασταν. Ξέραμε ότι είμαστε στο κατώτερο τείχομα, κατώτερο πίσω του τείχομα της δεξιάς κοιλίας. Πιθανολογήσαμε με βάση τους αλγορίθμους τους ηλεκτροκαρδιογραφικούς που μας προσανατολίζουν από πού περίπου μπορεί να προέρχεται μια κοιλιακή ταχυκαρδία, ότι μάλλον βρισκόμασταν στην περιοχή του οπίσθιου θυλοειδούς μειός της δεξιάς κοιλίας. Διότι υπήρχε εκπλήρωση αυτών των κριτηρίων, θετική η 1, η 3 ήταν πιο αρνητική από τις 2, υπήρχε ανώτερος άξονας, μπλοκ αριστερού σκέλους με μία late transition. Επομένως, πιθανολογήσαμε αυτό το πράγμα, αλλά δεν μπορούσαμε να το αποδείξουμε, δεδομένου ότι δεν έχει γίνει επέμβαση με την χρήση ενδοστεφανιαίου υπέρηχου, ενδοκυλωτικού ενδοκαρδιακού υπέρηχου. Είχαμε όμως την ευτυχή συγκυρία να έχουμε μία μαγνητική τομογραφία, η οποία έχει προηγηθεί και στην οποία βλέπετε ότι δεν υπήρχε κάτι αξιοσημείωτο. Όταν δε η ασθενής υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία μετά την κατάλυση, τότε διαπιστώθηκε ότι υπήρχε καθυστερημένη σκιαγράφηση μεγαδολίνιο στην περιοχή της κατάλυσης, στην περιοχή του κατώτερου τυχώματος δεξιάς χιλίας, κατώτερου πίσω τυχώματος, στην έκφυση, στην κεφαλή, θα λέγαμε, ενός μικρού θυλοειδούς μειός. Βλέπετε εδώ το βέλος και εδώ αντίστοιχα. Επομένως, το οποίο στην μαγνητική τομογραφία που είχε προηγηθεί, όπως βλέπετε, λείπει. Οι κοιλιακές ταχυκαρδίες από τους θυλοειδείς μύες είναι γενικά μία σπάνια οντότητα, αλλά και μεταξύ αυτών πιο σπάνια είναι να προέρχονται από τους δεξείς θυλοειδείς μύες, δεδομένου ότι τις περισσότερες σειράες είναι ως επιτοπλίστων προέρχονται από τους θυλοειδείς μύες της αριστερής κοιλίας. Πέρα όμως από τη σπανιότητα του περιστατικού, αυτό που νομίζω ότι έχει πιο πολύ σημασία είναι ότι μας δίνει ένα ερέθισμα ότι ενδεχομένως όλη αυτή η ιστορία και η προσπάθεια για να ενταχθεί η μαγνητική τομογραφία στην επεμβατική ηλεκτροφυσιολογία και να μας βοηθήσει να καθοδηγήσουμε τους καθετήρες κατά τη διάρκεια της επέμβασης έχει πράγματι ουσία, δεδομένου ότι μέσω της μαγνητικής τομογραφίας έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε μία κατακράτηση του γαδολινίου στην περιοχή όπου έχουμε τη βλάβη και έτσι να έχουμε μία πολύ καλύτερη εικόνα για το πού έχουμε εφαρμόσει την κατάλυση. Φυσικά είναι μία τεχνική η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Υπάρχουν τα γνωστά προβλήματα με το θόρυβο και την κακή ερμηνεία των ηλεκτρογραμμάτων για το πώς θα γίνει η κίνηση των καλωδίων, των ηλεκτροδίων μέσα στην καρδιά. Όμως νομίζω ότι μέσω και αυτού του περιστατικού φαίνεται ότι έχουμε ένα όπλο το οποίο καλό είναι να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον. Ευχαριστώ. Και εμείς, κύριε Φραγκάκη. Δεν ξέρω, έχουμε εδώ πέρα την κυρία Καλατζή, η οποία είναι πλέον ειδική στην MRI. Οπότε, υπάρχει δυνατότητα να ανεβάσουμε τη Μαρία για μία ακόμη φορά στο πόντιουμ, κύριοι οργανωτές. Αν δεν... Όχι, θα ήθελα ένα σχόλιο... Ναι, υπέροχα. Έχουμε και το μικρόφωνο. Μπορώ να μιλήσω εδώ? Ναι. Okay. Συγχαρητήρια σε όλους τους ομιλητές. Άκουσα και είμαι πολύ χαρούμενη γιατί όλοι οι ομιλητές σχεδόν, συμπεριλαμβανομένοι σε μου, είπαν για MRI. Δεν υπήρξε περιστατικό που να μην έχει μέσα MRI. Είμαι πολύ συγκινημένη γιατί όταν ξεκίνησα αυτή την ιστορία πριν πολλά χρόνια, δεν περίμενα θα φτάσουμε να όλοι να μιλάνε για MRI. Κάποιοι δεν δείξαν MRI, κρίμα. Εκεί θα μπορούσαμε να πούμε κάποια σχόλια.
Αν κατάλαβα καλά, ο κύριος Φραγκάκης τώρα στο τέλος είπε ότι υπάρχει συνδυασμός, δεν μπορεί να γίνει κατάλυση, ενώ ταυτόχρονα είναι και μαγνητική. Αυτό κατάλαβα στο τέλος, ότι θα θέλετε να γίνεται αυτό, δεν το έπιασα αυτό. Ναι, αυτή είναι η εξέλιξη. Γίνονται πολλές προσπάθειες ακριβώς να γίνει η εφαρμογή της μαγνητικής τομογραφίας να είναι κατά τη διάρκεια της κατάλυσης. Δηλαδή να γίνεται, να υπάρχει το εργαστήριο. Ακριβώς, ο ασθενής δηλαδή να μπαίνει μέσα στο... ακριβώς. Αυτό είναι κάτι που νομίζω στο εξωτερικό γίνεται για την συγκεκριμένα ηλεκτροφυσιολογία, αλλά σε κάποια παιδιατρικά τμήματα στην Αγγλία πρέπει να από καιρό, από πολλά χρόνια, να συνδυάζουν την επαγγελματικές πράξεις με το μαγνητικό περιβάλλον. Έχετε δίκιο σε αυτό που είπατε, ότι αν και εγώ δεν έχω προσωπική εμπειρία και στην Ελλάδα δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος συνάδελφος που να έχει εμπειρία τέτοια, είναι πραγματικά εντυπωσιακό και πάρα πολύ ωραίο, γιατί δεν υπάρχει ακτινοβολία που να πειράζει τον ασθενή. Η οξία φάση όμως έχει θέματα, γιατί εσείς δείξατε στη μία περίπτωση την έκρουση στην δεξιά κοιλία, αλλά έχει γίνει μετά την επέμβαση μαγνητική. Στην οξία φάση, πραγματικά θεωρώ ότι είναι λίγο δύσκολο να δείξει κανείς. Το είδημα μπορεί, ναι, την έκρωση εκείνη την ώρα. Είναι προκλητικό. Δηλαδή, μου άρεσαν όλα αυτά που είπατε, αλλά θα ήθελα να τα δω και λίγο περισσότερο. Συμφωνώ μαζί σας. Μάλιστα, στην τελευταία διαφάνεια το γράφω ότι στην οξία φάση υπάρχει, ξέρετε καλύτερα από μένα, υπάρχει ένα πρόβλημα με το washout του φαρμάκου και ενδεχομένως, επειδή υπάρχει ένα οξύ είδημα, τελικά η βλάβη να μην απεικονίζει την πραγματική βλάβη. Βέβαια, αυτά είναι τεχνικά θέματα, δεν είμαι πιο κατάλληλος να το πω. Εγώ πιο πολύ ήθελα να αναδείξω ότι υπάρχει πολύ ψωμί, ας το πούμε, σε αυτήν την ιστορία και ότι η μαγνητική τομογραφία μπορεί να μας βοηθήσει ακόμη και κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Όχι να κάνουμε απλώς το integration όπως το κάνουμε τώρα σε μια δεύτερη φάση, αλλά την ίδια στιγμή να υπάρχει η MRI. Βλέπω ότι ο πρόεδρος κάτσε να... Ένα σχόλιο, Νίκο. Θα έλεγα ότι αυτό που πες, το πιο σημαντικό για το περιστατικό αυτό, ειδικά για τη γεωμετρία της δεξιάς κοιλίας, για το moderated bud και του στυλοειδείς μυς, είναι αυτό που πριν, το πιο χρήσιμο εργαλείο εδώ δεν είναι η μαγνητική τομογραφία, αλλά είναι το ενδοκαρδιακό υπέρυχο. Είναι, αν μπορεί κάποιος να συνδυάσει το ενδοκαρδιακό υπέρυχο με ένα σύστημα 3D χαρτογράφησης, αυτός είναι ο τέλειος συνδυασμός για να δει ακριβώς σε ποια δομή βρίσκεται ο καθετήρας κατάλυσης. Εγώ από το καρδιογράφημα, όταν είδα το καρδιογράφημα, θα στοιχημάτιζα ότι ήταν ο moderated bud, στην περίπτωση αυτή, και όχι ο θυλοειδής μυς, αλλά όπως ξέρουμε το καρδιογράφημα πολλές φορές δεν λέει την απόλυτη αλήθεια. Και το τρίτο, και το σχόλιο, το τελευταίο, σχετικά με τη μαγνητική τομογραφία, θα έλεγα ότι πράγματι γίνονται πολλές προσπάθειες. Ξέρεις ότι ο Hendrix έχει ουσιαστικά στήσει ένα ολόκληρο εργαστήριο στο οποίο προσπαθεί να συνδυάσει τη μαγνητική τομογραφία ταυτόχρονα να γίνεται κατάλυση σε ειδικούς μαγνήτες, με ειδικά, τέλος πάντων, με ειδική τεχνογνωσία και ειδικούς καθηγητές και όλα αυτά. Δεν έχει όμως ιδιαίτερα εξελιχθεί. Θα έλεγα ότι η μαγνητική τομογραφία μας βοηθάει στις κοιλιακές ταχυκαρδίες, ειδικά στις συνδρομικές καρδιοπάθειες, αυτό που γνωρίζουμε καλά. Αν η κοιλιακή ταχυκαρδία είναι η εντόπιση της σύνωσης, της ουλής, αν είναι επικαρδιακή, μέσω μυοκαρδιακή, ενδοκαρδιακή, για να διαλέξουμε την προσέγγιση που θα ακολουθήσουμε για την κατάλυση της κοιλιακής ταχυκαρδίας. Θα έλεγα περισσότερο εκεί, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, η μαγνητική τομογραφία. Και τελευταίο σχόλιο, θα έλεγα ότι τις εκπλήξεις τα επόμενα χρόνια δεν θα τις δούμε, πιστεύω εγώ, από τη μαγνητική τομογραφία, αλλά θα τις δούμε από την αξονική τομογραφία. Από τους πολυκομικούς, τους αξονικούς τομογράφους που εξελίσσονται ραγδαία, μας δώσουν πάρα πολλές πληροφορίες τόσο στο resolution, την εικόνα που θα παίρνουμε, αλλά πιθανότητα και στην ποιότητα. Πληροφορία δηλαδή για την ποιότητα του μυοκαρδίου, χωρίς τα προβλήματα τα οποία έχουμε με τους μαγνητικούς τομογράφους. Αυτά από μένα. Δεν θα μπορούσα να διαφωνήσω στα περισσότερα. Δεν έχουμε βέβαια και πάρα πολύ χρόνο. Απλά σίγουρα γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια σε αυτό το τομέα. Η μόνη ίσως το πλεονέκτημα ενδεχομένως που
έχουμε με την real-time MRI, ας το πούμε έτσι, δηλαδή την ώρα της επέμβασης, είναι σε σχέση με την offline, είναι ότι έχουμε την αιμοδυναμική κατάσταση του ασθενούς τη συγκεκριμένη στιγμή και ξέρουμε ότι μπορεί η διαφορά της μέρας να αλλάξει τις ανατομικές συσχετίσεις. Αλλά στα βασικά συμφωνώ και εγώ απόλυτα, Μιχάλη, μαζί σου. Κύριε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Η δίωρη αυτή συνεδρία νομίζω ήταν πάρα πολύ ωφέλιμη. Εγώ μπορώ να πω ότι θα σηκωθώ από την έδρα και θα... Είμαι πιο σοφός σήμερα. Έχω μάθει 2-3 πραγματάκια εξαιρετικά. Ευχαριστώ τους πάντες, όλους τους ομιλητές, εσάς κυρία Συμπρόεδρε. Και νομίζω ότι τώρα ήρθε η ώρα για το ακόλουθο δορυφορικό συμπόσιο.